Πάμε τα επόμενα λεπτά, κύριε Σιγκύρη, να μιλήσουμε με τον κύριο Μιχάλη Χλέτσο, ο οποίος είναι καθηγητής οικονομικής ανάλυσης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Κύριε Χλέτσο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας και καλή χρονιά με υγεία. Καλή χρονιά και σε εσάς και στους δικούς σας ανθρώπους, κύριε Χλέτσο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την COVID και τις οικονομικές διαστάσεις του κορονοϊού. Η COVID-19, είμαστε στο 23 ήδη, τονίζω το 19, για να καταλάβουμε τη διάρκεια του κορονοϊού, τη διάρκεια που ταλαιπωρεί τον πλανήτη. Η αναζωπήρωση λοιπόν της COVID-19 στην Κίνα, πώς θα επηρεάσει τον πλανήτη, αλλά και ειδικότερα εμάς, την Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση? Μπορούν να γίνουν κάποιες εκτιμήσεις γι' αυτό, κύριε καθηγητή? Νομίζω υπάρχουν δύο πλευρές τις οποίες πρέπει να δούμε και οι οποίες συνδέονται με την επιδημία του COVID, ειδικά στην Κίνα. Η πρώτη είναι η απόφαση της Κίνας να σταματήσει τα lockdown, δηλαδή την πολιτική του zero COVID, οπότε αυτό θα επηρεάσει ουσιαστικά τις οικονομίες με ένα διπλό τρόπο. Αυτό που μας, μέσα σε αγωγικά θα έλεγα, μας φοβίζει σε αυτή την περίπτωση είναι ότι εδώ και 3 περίπου χρόνια η μηχανή της οικονομίας της Κίνας ήταν σε μια στασιμότητα, έτσι, λόγω των lockdown. Και αυτή τη στιγμή αρχίζει και μπαίνει ξανά σε λειτουργία. Πώς θα λειτουργήσει αυτή η μηχανή? Χρειάζεται ενέργεια. Έτσι. Χωρίς ενέργεια δεν μπορεί να λειτουργήσει. Άρα ξαφνικά, ενώ όλες οι χώρες της Ευρώπης, έτσι, και άλλες χώρες στον κόσμο προσπαθούν να μειώσουν τη ζήτηση για ενέργεια, ακριβώς για να μπορέσουν να πιέσουν τις τιμές της ενέργειας να πέσουν, έτσι, δεδομένου ότι η προσφορά της ενέργειας και λόγω του πολέμου της Ρωσίας με την Ουκρανία είναι αρκετά περιορισμένη, ξαφνικά βλέπουμε μια πολύ μεγάλη σε έκταση και σε πληθυσμό οικονομία, όπως είναι η Κινέζικη, να μπαίνει σε λειτουργία, άρα θα αυξήσει σημαντικά τη ζήτηση για ενέργεια. Άρα λοιπόν ο φόβος μέσα σε αγωγικά των χωρών είναι τι θα γίνει με την τιμή της ενέργειας, έτσι, γιατί ξαφνικά βλέπουμε ξανά να αυξάνει τη ζήτηση. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι προφανώς η Κίνα έχει ένα πολύ μεγάλο αριθμό αν θέλετε μολύσεων από COVID, αλλά πιθανώς και θυμάτων. Δυστυχώς τα δεδομένα της Κίνας δεν είναι κατά κάποιο τρόπο, δεν είναι αληθή, δεν δίνει τα πραγματικά δεδομένα, είναι, οπότε ακριβώς δεν ξέρουμε τι γίνεται. Αυτό φοβάται και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Το καθεστώς εκεί δεν δίνει στοιχεία. Ναι. Και επιπρόσθετα να θυμίσω ότι στην περίοδο της παγκοσμιοποίησης πολύ εύκολα μπορεί να εξαπλωθεί μέσα σε χρόνο ρεκόρ και σε άλλες χώρες. Έτσι. Ήδη υπάρχουν μέτρα για τους επισκέπτες από την Κίνα. Προφανώς, γιατί ουσιαστικά το πρόβλημα στην Ευρώπη ως ένα μεγάλο βαθμό και στην Ελλάδα πάντοτε είναι η πίεση στα συστήματα υγείας. Έτσι, πώς μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Βρισκόμαστε προφανώς σε μια πολύ καλύτερη θέση από ότι ήμασταν το 19 ή το 20, επειδή ακριβώς υπάρχουν τα εμβόλια, υπάρχουν τα φάρμακα και όλα αυτά μας βοηθούν στο να, αν θέλετε, να αποφύγουμε την πολύ μεγάλη πίεση στα νοσοκομεία, τα οποία δεν θα αντέξουν, και όσο και όταν τα νοσοκομεία δεν αντέχουν, μέσα εισαγωγικά, οι κυβερνήσεις ουσιαστικά που πάνε στα lockdown. Έτσι, άρα επηρεάζεται η οικονομία. Θεωρώ ότι δεν θα έχουμε ξανά αυτό το φαινόμενο, ακριβώς επειδή πλέον έχουμε εμβόλια, έχουμε φάρμακα. Υπάρχει μια θωράκιση, τέλος πάντων. Υπάρχει μια θωράκιση. Είμαστε σε μια καλύτερη θέση σε σχέση με το 19, έτσι, και πιθανώς μπορούμε να ανταπεξέλθουμε καλύτερα. Πάντοτε όμως όλοι ανησυχούμε για το τι γίνεται στην Κίνα με τον COVID. Βέβαια. Πάμε να δούμε κάποιες τώρα επιστημονικές προγνώσεις, αν μπορεί να γίνουν από έναν οικονομολόγο όπως είσαι εσείς, κορυφαίος οικονομολόγος στη χώρα. Προβλέψεις για το 2023. Μην γελάτε, είστε από τους κορυφαίους οικονομολόγους της χώρας. Το 2023 τι θα συμβεί στη χώρα, εδώ θα εστιάσουμε στην Ελλάδα τώρα. Μπορεί να γίνουν κάποιες προγνώσεις, έστω και με επισφάλειες? Λοιπόν, κορυφαίος οικονομολόγος δεν είμαι, και το δεύτερο είναι ότι υπάρχουν πολύ κορυφαίοι οικονομολόγοι της κυβέρνησης, μέσα εισαγωγικά πολιτικοί. Ωραία. Όχι οικονομολόγοι. Ωραία. Οι οποίοι βγαίνουν και κάνουν προβλέψεις, οπότε μπροστά σε αυτές τις προβλέψεις δεν μπορεί κάποιος άλλος να μιλήσει. Μάλιστα, ωραία. Έτσι. Τα πράγματα είναι λίγο, αν θέλετε, περίεργα. Περίεργα με την εξής έννοια. Η μεν κυβέρνηση που καταλαβαίνουμε όλοι για ποιο λόγο το κάνει αυτή τη στιγμή, ας πούμε, είναι υπέρ αισιόδοξη. Ότι η ελληνική οικονομία, ας πούμε, θα πάει πολύ καλύτερα,
και λοιπά. Και okay, είμαστε περίοδος εκλογών. Βέβαια, η κοινή λογική που έχει ένας μέσος άνθρωπος είναι γιατί ενώ σε όλη την Ευρώπη προβλέπεται μια ύφεση, έστω και μικρή ή πολύ πολύ χαμηλή ρυθμή οικονομικής ανάπτυξης. Ισχνή ανάπτυξη, ναι, ναι. Έτσι, εδώ. Το οποίο είναι δεδομένο λόγω των προβλέψεων που κάνουν οι διεθνείς οργανισμοί και η Παγκόσμια Τράπεζα και το ΔΝΤ και όλοι. Γιατί ενώ η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα η οποία παράγει αγαθά, αυτό είναι το μόνιμο πρόβλημά της, έτσι δεν είναι. Γιατί ας πούμε, με ποιο τρόπο ας πούμε προβλέπουμε ότι θα πάμε πολύ καλύτερα από όλους τους άλλους. Δηλαδή τι είναι αυτό που εμείς κάνουμε καλύτερα σε σχέση με όλους τους άλλους. Τώρα εδώ να σας πω ότι ο Χρήστος Σταϊκούρας βραβεύτηκε σαν κορυφαίος υπουργός Ευρωπαίος, υπουργός οικονομικών της Ευρώπης, ο Χρήστος Σταϊκούρας για τη χρονιά που μας πέρασε, έτσι. Από το μπάνκερ του ομίλου Financial Times. Ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια έχει μια διπλή ανάγνωση. Πολύ καλό για τον υπουργό και ερωτηματικό για το φορέα που βράβευσε. Ο καθένας το βλέπει όπως θέλει. Το ερωτηματικό όμως είναι το εξής. Η ατμομηχανία, αν θέλετε, καλός ή κακός. Για μένα ως έναν βαθμό κακός για την Ελλάδα είναι ο τουρισμός. Έτσι. Ο τουρισμός όμως εξαρτάται πρωτίστως από το εισόδημα των ξένων. Έτσι, γιατί εκεί ποντάρουμε. Όταν λοιπόν, σωστά, έτσι είναι. Για παράδειγμα, η Μεγάλη Βρετανία, έτσι, οι προβλέψεις λένε ότι θα έχει σημαντική ύφεση η Μεγάλη Βρετανία, βρίσκεται σε μια πολύ κακή κατάσταση. Και μάλιστα, ας πούμε, θεωρούν ότι το βιωτικό επίπεδο των Βρετανών έχει πέσει πάρα πολύ και βρίσκεται λίγο πριν τη Ρωσία. Σκεφτείτε λοιπόν, αυτές είναι οι προβλέψεις για το Ηνωμένο Βασίλειο. Το Ηνωμένο Βασίλειο όμως, ως ένα μεγάλο βαθμό, είναι μια χώρα η οποία μας στέλνει τουρίστες. Άρα η λογική λέει θα συνεχίσει να μας στέλνει τουρίστες και το 23, όπως έκανε και τα προηγούμενα χρόνια, όταν οι προβλέψεις λένε ας πούμε, ότι στη Βρετανία το βιωτικό επίπεδο θα είναι πάρα πολύ χαμηλό. Να, να. Το 1/3 έχετε δίκιο που το συνδέεται. Έχετε απόλυτο δίκιο που το συνδέεται και το συνδυάζεται. Ναι, ναι. Το 1/3 λένε της παγκόσμιας οικονομίας, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΔΝΤ, θα είναι σε ύφεση. Το 1/3 της παγκόσμιας οικονομίας. Μεταξύ των οποίων πάρα πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΗΠΑ και η Κίνα ως ένα βαθμό. Πάλι έχει σχέση με τον τουρισμό. Από εκεί δεν μπαίνει τουρισμό η Ελλάδα, από όλες αυτές τις χώρες. Εφόσον θα είναι σε ύφεση, άρα θα έχουν λιγότερο εισόδημα. Θα προβληθεί αυτό στους επισκέπτες από εκεί. Έτσι είναι. Ακόμα και αν να έρχονται, θα δαπανούν όσο λιγότερα δαπανούν χρήματα. Ή πολύ λιγότερο. Άρα λοιπόν υπάρχουν κάποια στοιχεία που τουλάχιστον έτσι, δεν μας αφήνουν να είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι. Πρέπει να περιμένουμε να δούμε το πώς θα εξελιχθεί η ελληνική οικονομία, κυρίως με βάση τον τουρισμό, που είναι ένα βασικό, έτσι, αν θέλετε, στοιχείο της ανάπτυξής της. Προγνώσεις, εκτιμήσεις για το πώς θα εξελιχθεί η διακύμανση στην ενέργεια μπορούν να γίνουν, κύριε Χλέτσο? Νομίζω ότι και για αυτό το χρόνο είναι κάπως αβέβαιο για δύο λόγους. Ο ένας είναι η σχετική επάρκεια, έτσι, δηλαδή πόσο μπορεί η προσφορά ενέργειας να καλύψει αυτή τη στιγμή τη ζήτηση. Όταν θα μπει μέσα και η Κίνα όπως μπαίνει, τα πράγματα θα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Και ας μην ξεχνάμε ότι ένα σημαντικός παίχτης που παρήχει ενέργεια η Ρωσία βρίσκεται στο περιθώριο αυτή τη στιγμή λόγω του πολέμου και των κυρώσεων κλπ. Άρα δεν φαίνεται τόσο εύκολο με τις υπάρχουσες μορφές ενέργειας να αυξηθεί σημαντικά η προσφορά. Γι' αυτό οι χώρες όλες πηγαίνουν κυρίως στο να μπορούν να προσπαθούν μάλλον να περιορίσουν τη ζήτηση. Προφανώς υπάρχουν και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο θα μπορέσει άμεσα να λύσει το πρόβλημα βραχυχρόνια. Και το δεύτερο είναι τα κερδοσκοπικά παιχνίδια που παίζονται στο χρηματιστήριο με την τιμή της ενέργειας, που όπως φαίνεται η Ευρώπη αδυνατεί κατά κάποιο τρόπο να τα ελέγξει. Άρα αυτή η χρονιά θα έλεγα είναι μια χρονιά που κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πώς θα εξελιχθεί το κομμάτι της ενέργειας, τουλάχιστον μέχρι και το καλοκαίρι,
για να δούμε πώς θα εξελιχθούν και άλλα πράγματα, όπως ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας κλπ. Που βλέπουμε να συνεχίζεται και να συνεχίζεται και να συνεχίζεται. Δυστυχώς, όπως φαίνεται, δεν φαίνεται άμεσα μια λύση. Συμφωνώ σε αυτό μαζί σας. Δυστυχώς, επαναλαμβάνω αυτό που λέτε. Σας ευχαριστώ, κύριε Χλέτσο. Σας ευχαριστώ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα τα ξαναπούμε σε συνέχεια. Τώρα, κυρίες και κύριοι, το είπαμε και λίγο πριν, μιλώντας με τον κύριο Μιχάλη Πιάκο, τον δήμαρχο.